Κυρία Μάρκαρη, τρία ημερία και άλλα διηγήματα εκτό Γαβριλίδη καινούριο βιβλίο. Καινούριο είναι, ναι. Μόλι κυκλοφόρησε από τρει εβδομάδε, θα είναι, δεν είναι ότι κυκλοφόρησε. Είναι μια συλλογή από διηγήματα. Άλλα είχαν ε, κυκλοφορήσει νωρίτερα, άλλα είναι καινούργια μέσα. Μια βασική νουβέλα και άλλα μικρότερα διηγήματα. Ναι. Να πάμε στην ομόνιμη νουβέλα τριημερία. Η τριημερία είναι οι τρει μέρε των Σεπτεμβριών, 5-6-7 Σεπτεμβρίου του 1955. Αφηγούμε δηλαδή την ιστορία ενό εμπόρου που καταστράφηκε το μαγαζί του Σεπτεμβριανά. Αυτό αφηγούμε. Ο αστυνόμο Χαρίτο, ο αγαπημένο ήρωα των Βουλή. Ο βλέπετες... αστυνόμο Χαρίτο υπάρχει εδώ σε δύο διηγήματα, στο πρώτο και στο τελευταίο. Και τι κάνει. Είναι... Και στα δύο εξηχνιάζει δύο εγκλήματα, αλλά έχει ενδιαφέρον τι Το πρώτο, τη δολοφονία ενό συγγραφέα, στο τελευταίο τη δολοφονία σκηνοθέτη κινηματογράφου, ταξιδεύετε πολύ. Έχετε μεταφραστεί πολύ στη Γερμανία και σε άλλε χώρε. Ποια είναι η αίσθησή σα, τι συναντάτε πηγαίνοντα εκεί, Κοιτάξτε, υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Το οποίο για μένα ξεκινάει από την αγωνία του κόσμου να μάθει τι ακριβώ είναι η Ελλάδα, ποια είναι αυτή η κοινωνία και τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Ω προ αυτό, το ενδιαφέρον είναι απολύτω ειλικρινέ. Δεν μπορώ να το Εσεί αυτό τι απαντάτε. Εγώ ουσιαστικά εξηγώ ένα πράγμα που όλοι μαζί και η Ευρώπη κάναμε λάθη. Γιατί όλοι κάναμε λάθη εδώ. Α μην γελιόμαστε. Είναι γενικά ένα λάθο. Όποιο διεκδικεί ότι εγώ έκανα το σωστό και όλο έκανε το λάθο ή αντίστροφα, κάνει πολύ, πέφτει πολύ έξω. Είναι ένα γενικό, μια γενική αλληλουχία λαθών εδώ. Μπαίνουμε στην κουζίνα του συγγραφέα. Τι συναντάμε εκεί έναν υπολογιστή, ένα γάτο πάνω στο γραφείο και εμένα καθισμένο να γράφω. Αυτά. Κάθε μέρα συστηματικά. Κάθε μέρα 10 με 2 και 4,5 με 8,5 καθημερινά. Η... Σάββατα, Κυριακή μαζί. Η πρώτη σκέψη που κάνετε το πρωί πριν καθίσετε στον υπολογιστή. Η πρώτη δουλειά που κάνω το πρωί είναι να μπω και να διαβάσω εφημερίδε. Όχι μόνο ελληνικέ, σε ξένε. Και μετά πιάνω δουλειά. Ένα τίτλο που θα δίνετε στη σημερινή κρίσιμη πολιτική κατάσταση ε, τίτλο θέλετε να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Μεταξύ μας ή και με τους Ευρωπαίους. Με όλοι μαζί να συνεννοηθούμε γιατί νομίζω ότι είναι κοινό το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα. Είναι κοινό πρόβλημα. Μπορέσουμε λοιπόν να συνεννοηθούμε γιατί εγώ δεν βλέπω να συνεννοούμαστε. Και μία ευχή θα σας ζητούσα, αλλά μήπως συμπίπτει στην περίπτωση αυτή με αυτό που είπατε. Ευχή μου θα ήταν να μην Πάθη, η χώρα καθίζησε.